Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις του Όμνια TV. Ελεύθεροι αφέθηκαν το απόγευμα οι συλληφθέντες μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, συνδικαλιστές που οδηγήθηκαν στο αυτόφορο καθώς δεν εμφανίστηκαν οι μάρτυρες κατηγορίας, εκπρόσωποι δηλαδή της ΔΕΗ ΑΕ και αστυνομικοί. Η δίκη διεκόπηκε και θα επαναληφθεί στις 30 Νοεμβρίου. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν ήταν παρακόλληση λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας σε βάρος και των 15 συλληφθέντων και αντίσταση κατά της αρχής σε έναν εξ αυτών. Νέα συγκέντρωση στο κτίριο της ΔΕΗ στο Χολαργό προγραμματίστηκε για τις 6 το απόγευμα προκειμένου να συνεχιστεί η κατάληψη. Περίπου 400 άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκεί, ενώ παρούσα είναι και η αστυνομία. Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Αιγύπτου εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με την οποία ζητά συγγνώμη για τους νεκρούς και τους τραυματίες των συγκρούσεων των τελευταίων ημερών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων εναντίον του. Τη νύχτα της Τετάρτης, οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος παραβίασαν την σύντομη εκεχηρία με τους διαδηλωτές και επιτέθηκαν και πάλι με μπαράζ δακρυγόνων στους συγκεντρωμένους στην οδό Μοχάμαντ Μαχμούντ, περιμετρικά της πλατείας Ταχρίρ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις. Τα ασθενοφόρα διακόμιζαν τραυματίες συνεχώς. Την ίδια νύχτα, συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στην Αλεξάνδρεια και την Ισμαηλία, όπου μάλιστα σκοτώθηκε ένας διαδηλωτής. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αιγύπτου, Μανσούρ Ελ Εσάουι, πρότεινε να αναβληθούν οι βουλευτικές εκλογές, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν την 28 Νοεμβρίου. Το στρατιωτικό καθεστώς πάντως δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως έχουν προγραμματιστεί τη Δευτέρα. Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στην παλαιά εμπορική σχολή στα πετρόκτιστα σχολεία δίπλα από το στάδιο, στα Χανιά, πραγματοποιείται το πρώτο ανταλλακτικό παζάρι της πόλης. Το παζάρι αποτελεί τα εγγένεια του δικτύου ανταλλακτικής οικονομίας που έκανε την εμφάνισή του πριν περίπου ένα μήνα στα Χανιά με σκοπό να αναπτύξει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων που βιώνουν καθημερινά την οικονομική κρίση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους ακινήτων, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, παραβιάζει σχετική κοινοτική οδηγία, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Κουντής, επικαλούμενος σχετική απάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας Γκίντερ Έτιγκερ. Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Επιτρόπου, η σχετική με την ενέργεια οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών στην απεργιακή διαδήλωση έξω από την Πορτογαλική Εθνοσυνέλευση, εξελίσσεται η Γενική Απεργία στην Πορτογαλία σήμερα Πέμπτη. Η απεργία έχει προκηρυχθεί από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας ως αντίδραση στον προϋπολογισμό του 2012, ο οποίος προβλέπει μειώσεις μισθών και περικοπές κοινωνικών δαπανών. Η Πορτογαλία εφαρμόζει την ίδια αποτυχημένη συνταγή που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα και την Ιταλία, προκειμένου να μειώσει το δημόσιο χρέος της που έχει καταστεί πλέον μη διαχειρίσιμο, όπως άλλωστε και σε όλες τις οικονομίες της Νότιας Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε τα πορτογαλικά ομόλογα σε επίπεδο junk, δηλαδή σκουπίδια. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Όμνια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.